Πραγματοποιήθηκε κλήρωση για το πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική κατηγορία στο Γουδί και έγινε γνωστό το πρόγραμμα σε όλου του ομίλου αλλά και στο πρώτο όμιλο που συμμετέχουν οι πέντε θρακιώτικε ομάδε μαζί του και ο Κοσμίου. Η πρώτη σέντρα θα πραγματοποιηθεί στι 30 Σεπτεμβρίου με ώρα 1 στι 4 το απόγευμα ενώ η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στι 14 Απριλίου του 2019 επίση στι 4 το απόγευμα. Όλε οι αγωνιστικέ θα γίνουν Κυριακή με εξαίρεση την Πέμπτη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στι 27 Οκτωβρίου λόγω τη 28 Οκτωβρίου ενώ έχει αποφασιστεί στι 10 Μαρτίου να υπάρχει ρεπό για όλε τι ομάδε. Αναλυτικά, η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τα έξη παιχνίδια. Απόλυν Παραλυμνίου Καβάλα, Εθνικό Συντροκά του Πάου Κοσμίου, Κεραυνό Πέρνη Ασπίδα Ξάνδη, Αετό Ορφανού Ορφαία Ξάνδη, Άρη Σαββάτο, Εθνικό Αλεξανδρούπολη, Αλέξανδρο Κυρκή Νέο Χρυσούπολη και Πανσαραϊκό Αέκα Λαμπακίου Δράμα. Από εκεί και πέρα, από τη δεύτερη αγωνιστική μέχρι και την τελευταία του πρώτου γύρω που συμμετέχουν 14 ομάδε, οι υπόλοιπε αγωνιστικέ που θα αγωνιστεί το κόσμο, τη δεύτερη αγωνιστική εντό έδρα Πάου Κοσμίου Αετό Ορφανού, τη τρίτη αγωνιστική Αλέξανδρο Κυρκή Πάου το κοσμίου, τη τέταρτη η αγωνιστική Πάο Κοσμίου, ηεκαlambdaκίου δράμας, τη 5η αγωνιστική Εθνικό Αλεξανδρούπολης Πάου Κοσμίου, την έκτη αγωνιστική Πάου Κοσμίου Σπίδα Χάνθης, την 7η αγωνιστική Πάου Κοσμίου Καβάλα, την 8η αγωνιστική Κεραυνός Πέρνη Πάου Κοσμίου, την 9η Πάο Κοσμίου Άρης Σαβάτου, την 10η αγωνιστική Πανσεραϊκός Πάου Κοσμίου, την 11η αγωνιστική Πάο Κοσμίου Νέσου Χρισούπολης, τη 12η Τι Όρφες Χάνθης Πάο Κοσμίου και τη 13η Απόλων Παραλπνίου Πάο Κοσμίου.